ευχαριστήσω τους πρωτοψάλτες μας και τον πρωτοψάλτησα της Αγίας Βαρβάρας που μας έκανε την τιμή σήμερα να έρθει εδώ και να μας ταψάνει. Το άλλο που ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι εξωθήκαμε προχθές να πάμε και να προσκυνήσουμε στον τόπο του μαρτυρίου των παιδιών μας, στα Τέμπη. Φτάσαμε μέχρι εκείνο το σημείο, ήταν δύσκολο να πας, γιατί οι δρόμοι ήταν του βουνού, δρόμοι του ματώδρομου των δεμάτων. Κάναμε ένα θρησάκιο στις ψυχές τους. Τώρα ήταν ωραία οι παρασκευές. Τι όμορφο που ήταν να ψάχνουμε κάθε Παρασκευή την Παναγιά μας. Σήμερα τα είπαμε όλα μαζί, είναι ο κάθιστος ύμνος και η ερχόμενη εβδομάδα είναι η λεγόμενη Βουβή, έτσι λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία. Δεν έχει καμία ακολουθία εκτός από τις συνηθισμένες ακολουθίες, το μεγαπόδειπνο, τον όρθρο και τον σπερινό, αλλά άλλη ακολουθία δεν έχει. Και είναι γιατί θέλει να μας αφήσει στην ησυχία μας η Εκκλησία να ετοιμαστούμε για την μεγάλη εβδομάδα. Και καμιά φορά σκέφτομαι τι πρέπει να κάνει κάποιος για να προετοιμαστεί μαζί με την Εκκλησία για τις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας. Έχει ένα ωραίο τροπάριο η ίδια η Μεγάλη Εβδομάδα. Ερχόμενος ο Κύριος εκ το εκούσιον πάθος. Πρώτα αυτός ο στίχος. Τι έρχεται ο Χριστός. Για να πάει πού. Στο εκούσιον πάθος. Εκεί που θέλει να θυσιαστεί. Για ποιον, για μας τους ανθρώπους. Και ένα άλλο τροπάριο λέει παρακάτω, συμπορευθόμεν αυτό. Να συμπορευθούμε, να περπατήσουμε μαζί, αλλά και συσταυρωθόμεν. Να συσταυρωθούμε και να σταυρώσουμε την κακία μας, τις ζήλες μας, τους εγωισμούς μας, τις μεγαλοφαντασίες μας. Για να ζήσουμε μαζί Του. Γι' αυτό το να ζήσουμε μαζί Του πάσχει ο Χριστός. Ναι, γι' αυτό πεθαίνει ο Θεός. Για να μας έχει μαζί Του. Πληρώνει τη σωτηρία μας και δεν βγάζει χρήματα για να πληρώσει. Ούτε θησαυρούς, ούτε χρυσάφια, ούτε μπακύρια, ούτε άλλα αργυρά σκέπη πολίτημα. Αλλά στάζει το αίμα Του. Αίμα, 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 αίμα του Θεού και ανθρώπου Χριστού. Και αυτό το αίμα, κάθε σταγόνα λέει η Εκκλησία μας, είναι για καθένα από εμάς. Δεν χύνει λίγο αίμα για όλους. Μετράει τις σταγόνες για να προσφέρει για όλους μας.
Και το άλλο που ήθελα να υπογραμμίσω για να είναι και μια παρηγοριά στις μανάδες και στους πατεράδες που πόνεσαν και πονάνε τόσο αυτές τις μέρες, για να φτάσεις στην Ανάσταση πρέπει να ανεβείς στο Γολγοθά. Και ο Γολγοθάς για τον καθέναν είναι τα πονίδια, οι δυσκολίες, τα αδιέξοδα, τα οποία παλεύουμε όλοι κάθε μέρα. Και μας κατεβάζουν αυτά, ναι, στον Άδη, στο θάνατο, στο τέρμα. Αλλά μετά ανασταίνεται ο Θεός και ανασταινόμαστε κι εμείς. Και έλεγα σήμερα σε κάποια ψυχή, κοιτώντας την εικόνα της Αναστάσεως, η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως είναι εκεί που ο Χριστός σπάει τις πύλες του Άδου και του θανάτου. Έχει σπάσει, έχει γκρεμίσει τις πόρτες. Έχει γκρεμίσει τις πόρτες. Έχει καταστρέψει τα ζεμπερέκια και τα καρδιά. Και βγαίνει, και μάλιστα οι αγιογράφοι τον έχουν γεμάτο φως, φωτεινά ρούχα, λευκά. Και το πιο σπουδαίο, τι κάνει στην εικόνα της Αναστάσεως. Θα τη δούμε στολισμένη μεθαύριο, την Ανάσταση. Πιάνει τα χέρια του Αδάμ και της Εύας και τους τραβάει να αναστηθεί. Τελειώνοντας θα σας πω κάτι, για σκεφτείτε το αυτό. Στις δυτικές εικόνες, στους καθολικούς, ο Χριστός παίρνει ένα φλάπουρο και τον δείχνει να αναστέλλεται σαν πύραυλος, δείχνοντας την εξουσία του, δείχνοντας τον θρίαμβό του. Και αυτοί έχουν κάτω χαμηλά κάτι μικρά ανθρωπάκια μπροστά στο δοξασμένο Χριστό να κοιτάνε απορριμμένα. Ο δικός μας Χριστός, η δικιά μας Εκκλησία, η δική μας αγιογράφη, η δικιά μας παράδοση τον έφτιαξε το Χριστό να νοιάζεται να σηκώσει. Εδώ σηκώνει τον Αδάμ και πίσω από τον Αδάμ είναι κόσμος, όλη η ανθρωπότητα, και στα χέρια του κρατάει μια μεμβράνη που μέσα λέει έχει τη συμφωνία που κάνει με τον Θεό του Πατέρα για τη δικιά μας Ανάσταση. Και διάβασα προχθές σε έναν σύγχρονο θεολόγο που τι έλεγε, είναι σαν να λέει εδώ και στον Αδάμ και στην Εύα που σπάει και αυτόν τον τάφο, σαν να τους λέει ή αναστενόμαστε όλοι μαζί ή μένουμε και εγώ και εσείς και πάντα πεθαμένοι. Να όμως ο Χριστός μας αναστήθηκε μαζί μας και μας έδωσε την αιώνια ελπίδα της Αναστάσεως. Και ίσως είναι αυτά τα λογάκια, λογάκια παρηγοριάς και στις μανάδες και στους πατεράδες και στα αδέρφια και στους φίλους και στους συγγενείς και σε όλους μας που ξεπροβοδίσαμε αυτές τις ψυχές και αυτά τα παιδιά, ότι τους παραδώσαμε στην ελπίδα της Αναστάσεως, ότι δεν χάθηκαν, δεν τέλειωσαν, δεν χάνονται και εξαφανίζονται στο τέλος, αλλά
μπαίνουν για πάντα αιώνια στη ζωή του ουρανού, περιμένοντας ξανά να πάρουν το σώμα και να ζήσουν και να ζήσουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί αιώνια στο σπίτι του Θεού, στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά θα πορευτούμε να ζήσουμε. Μία μικρή προϋπόθεση να συγχωρεθούμε, να αγαπηθούμε, να νιώσουμε το μαζί, το μαζί, το μαζί που είναι ο ίδιος ο Θεός. Είχα βάλει κάποτε στο σχολείο μια μικρή ερωτησούλα να τη γράψω σε κομματάκια χαρτί οι μαθητές μου. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το άλλο όνομα του Χριστού? Πώς θα μπορούσαμε αλλιώς να πούμε τον Χριστό? Ξέρετε, τη γράψαν όλα τα παιδιά αγάπη. Και αφού ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Χριστός μας είναι αγάπη, αυτή την αγάπη να γεμίσουμε κι εμείς με καρδούλα μας. Αύριο το πρωί δεν θα είμαι εδώ για εξομολόγηση. Έχω τιμή μεγάλη να πάω μέχρι το Κυλκής να κάνω το δεύτερο διάκομα, τον Κωστάκη, να τον κάνω, να τον κάνω, να είναι τον Δεσπότη. Ο Δεσπότης θα τον κάνει, να τον κάνει πρεσβύτερο ιερέα. Θα είμαι ξανά την Κυριακή πέρα στην Ιωχαράλαβο και μετά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο του Λαζάρου. Όλη τη μέρα θα είμαι εδώ, όποιος θέλει και ό,τι θέλει. Έχει βγει πρόγραμμα έξω, διαβάστε το. Έχω κανονίσει έτσι ειλικρινά για να πάει να αλλάξει με την άλλη εμπορία. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, τις δεύτερες ακολουθίες θα τις κάνουμε εδώ και Ανάσταση, όπως αρμόζει, με το εναλλάξ, να την κάνουμε στον Άγιο. Να είμαστε καλά, είπατε, για να είμαστε. Και επειδή ήθελα να ευχαριστήσω και για τα λουλούδια, αυτό ήταν σύνθεση της υπέροχης φωνής μας. Το πώς θα τα φτιάχναμε. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Και να την έχει καλά ο Θεός και αυτήν και την οικογένειά της και τους, την οικογένεια των άλλων των παιδιών που έβαλαν τις ανθοδέσμες. Θα χρειαστούμε τώρα λουλούδια για τον Ιμφίο. Στολίσουμε τον Ιμφίο. Για την Ανάσταση. Να στολίσουμε την Ανάσταση και για τον Άγιο Δούκα που θα έχουμε αγρυπνία τη δεύτερη μέρα του Πάσχα το βράδυ. Που τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε τον Άγιο Δούκα. Και βέβαια θα χρειαστούμε λουλούδια και για τον Επιτάφιο. Είπαμε άσπρα και... άσπρα και... άσπρα γαρίφαλα και τριαντάφυλλα. Άσπρα. Άσπρα και αυτά. Το κάνουμε ωραίο άσπρα. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε καλά, Παναγία μου.